φίλη σου, σου άρεσε. Που έδειξε και τη δική τη κολεξιόν την καινούργια, Greatness. Να τώρα που μα έγινε και, ναι, και σχεδιάστρια. Ναι, δεν φτάνει. Σχεδιάζει ή τα βάζει το. Το fashion expert, έπρεπε να γίνει και σε σχεδιάστρια. Άμα δεν γίνει όμως η καγιά, ας πούμε, δεν σχεδιάζει τόσα ρούχα που έχει βάλει. Και τι σημαίνει αυτό. Άλλη δουλειά, μία άλλη. Άλλη δουλειά η άλλη. Να είναι και να τα παρουσιάσει μια χαρά, γιατί δεν είπα εγώ. Αλλά επειδή πολλές Ελληνίδες έχουν τις δικές τους συλλογές με ρούχα, καλά, που επιμελούνται το σχέδιο βέβαια. Έτσι δηλαδή. Ναι, όχι, δεν κάνουν οι ίδιες το σχέδιο. Έχουν μια ομάδα από πίσω. Αυτές βάζουν το όνομά τους. Καμία δεν σχεδιάζει. Η Βίκη δεν έχει άποψη όμως πάνω στη μόδα, δεν μπορεί. Είναι μια γυναίκα με πολύ αισθητική. Η Οικονομάκου με την Mary Boo δεν σχεδιάζουν. Και τι σημαίνει, ότι είναι σχεδιάστρια. Όλα τα μοντέλα όμως δεν θα γίνουν σχεδιάστρια. Όχι, παιδιά, είναι άλλη δουλειά. Είναι... Έχουν υπογράφουν συλλογές. Ναι, παιδιά, αλλά κάθονται με μια ομάδα και λένε: εγώ θέλω αυτό να το κάνεις έτσι. Τους πάει κάποιος ένα παπούτσι και λέει: βάλε λίγο πράσινο. Δεν πιστεύω ότι και η Καγιά παίρνει τη μεζούρα και μετράει το νόμο κάτω τόσο. Από τις κυρίες που προανέφερες, η Βίκη Καγιά βέβαια ότι έχει και μια άποψη παραπάνω. Έτσι, γιατί οι άλλες κυρίες είναι και το business. Και αν δεν έχει βάλει ρούχο η Καγιά. Δεν είναι κακό απαραίτητα αυτό. Όχι, καλέ, δεν το κρίνω εγώ. Εννοεί το κάθε ένα να βγάλει τα λεφτά του. Εξαργυρώνουν κάπως τη φήμη του και την αγάπη του κόσμου. Βεβαίως. Δεν είναι σχεδιάστρια. Είναι επιχειρηματία. Ούτε η Καγιά είναι. Βέβαια είναι μια γυναίκα με πολύ αισθητική, έτσι. Δεν θα το καταργήσουμε αυτό, δεν θα πούμε κάτι άλλο από αυτό που ισχύει. Σου άρεσε αυτό, εμένα μου αρέσει πολύ εσένα. Εντάξει, δεν είναι κάτι που να λέω wow που δεν έχω ξανά τη βρε παιδιά.